Το ενδιαφέροντος. Να ακούσουμε τον κύριο Σαντωνιώτη και την κύριο που διατυπώνεται. Να πούμε ποια, να πούμε ποια είναι τα δεδομένα σήμερα. Ως. Γιατί εδώ ακούμε για αποσυφόρηση. Και να μας πείτε αν υπήρχε άλλη λύση για στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Βεβαίως και θα σας το πω. Συζητάμε για αποσυφόρηση, αλλά μιλάμε για 7 μήνες εξαγγελίες και συμφόρηση των νησιών. Να σας υπενθυμίσω. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι η κριτική για τα όσα δεν έχουν γίνει. Στις 7 Ιουλίου στα νησιά συνολικά είχαμε 15.000 μετανάστες. Στη Σάμο ήταν πολύ λιγότεροι. Ήταν 2.500, κύριε Στάτζο, κάπου εκεί. Γύρω στις 2.500 με 3.000. 2.500. Και σήμερα έχουμε 7.500. Ναι. Άρα επίσημα. Λοιπόν, για ποια αποσυφόρηση μιλάμε, επίσημα. Καλά λέτε, να βλέπετε τον κύριο Στάτζο, σας παρακαλώ. Καλά λέτε, πολύ. Κύριε Στάτζο. Λοιπόν, για ποια αποσυφόρηση μιλάνε, ποιο είναι το σχέδιο της αποσυφόρησης. Κανένα σχέδιο αποσυφόρησης δεν έχετε. Αυτό που είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι ότι θέλει να κρατήσει στα νησιά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες χωρίς καμία προοπτική, να αυξάνονται συνεχώς, διότι μιλάμε για 42.000 σήμερα. Γιατί, για να χαϊδέψει τους δεξιούς δημάρχους στην Ενδοχώρα, ακριβώς, λέτε, αυτό λέτε. Ακριβώς. Δεν ισχύει καλά. Λέτε ότι υπάρχει ακριβώς, σχέδιο διότι, να τους αφήσει ακριβώς, εκεί που είναι. Λοιπόν, μάλιστα, ακούστε. Και μιλάμε τώρα για 7.500 στη Σάμο, για 2.500 στη Λέρο, για δεν ξέρω εγώ πόσο, 10.000 στη Λέσβο. Γιατί μιλάμε, γιατί αριθμούς μιλάμε, για αριθμούς οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να πιαστούν. Αυτά τα κέντρα έτσι όπως σχεδιάζονται, που δεν είναι κλειστά κέντρα, κύριε Καλαφάτη, σταματήστε να το λέτε, γιατί θα σας ακούσουν, θα σας ακούσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα σας τα πληρώσουν. Τα έχετε πει πολυλειτουργικά. Ναι. Δηλαδή θα βγαίνουν έξω. Με κάρτα όμως λέει και κύριε Σαντωνιά. Και τον άλλο το θα έχουμε τις καταστάσεις. 7.500 κάρτες να κρυφτιούνται. Να το δω κύριε Παυλόπουλε και δεν τι υπάρχει, στον λέτε. Κόσμο. Να το δω δεν, και τι στον κόσμο. Δεν υπάρχει, να λέτε, το συζητήσουμε αυτό. Μάλιστα. Και πώς θα ελεγχθεί αυτό και με τι δυνάμεις αστυνομίας θα ελεγχθεί αυτό. Σας άκουσα το πρωί να λέτε μήπως θα μπήκε στρατός, εσείς το είπατε. Ρώτησα. Το ρώτησα πώς θα φυλάσσονται. Εγώ λοιπόν δεν κάνω εγώ αυτήν την ερώτηση. Αυτές οι λέω δομές, με τι δυνάμεις αστυνομικές, με τι δυνάμεις θα φυλαχθεί ένας τέτοιος χώρος και θα φυλαχθεί, θα μπει το θέμα των κλειστών. Άρα εσείς δεν είστε υπέρ του κλειστού. Λέμε λοιπόν, εκτός λοιπόν ότι αυτό που φτιάχνουν, δεν είναι η λύση για να κλείσουν τα προηγούμενα. Είναι κάτι παράλληλο. Είναι μια δεύτερη δομή. Άρα λέτε ότι θα λειτουργεί και η ανοιχτή δομή. Προφανώς, και τα kit όταν και η κλειστή δομή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22.000 και η νέα δομή δεν ξέρω πόσο είναι, 10.000. Mm-hmm. Πρόβλεψη. Τα υπόλοιπα πού θα πάνε. Ένα λεπτό τώρα. Και προσέξτε. Λεπτό, για να τον αποχαιρετήσω. Έχουμε ο κύριος συνάδελφος. Σήμερα έχουμε Φεβρουάριο και σας ρωτάω πότε αυξάνονται οι ροές. Από τον Απρίλιο και μετά. Αν σήμερα έχουμε 42.000. Το Σεπτέμβρη πόσους θα έχουμε. Κύριε Σάντζο, τι λέτε. Εδώ τίθενται τα ερωτήματα. Ένα και λεπτό, εδώ δεν απαντάει η κυβέρνηση. Ένα λεπτό, θα απαντήσει. Να σας πω. ΣΥΡΙΖΑ. Την αντίδραση. Είναι ο βασικός υπέτειος δεν με την θα την ξεχάσουμε, κύριε Καλαφάτη. Ελάτε, κύριε Σαντωνία. Εντάξει. Εσείς λέγατε ότι θα τα κλείσετε όλα. Εσείς λέγατε ότι θα τα κλείσετε όλα και δημιουργείται καινούρια. Οι μνήμες είναι πρόσφατες. Δημιουργείται καινούρια, κύριε Καλαφάτη. Βεβαίως και είναι. Ας προσανατολιστούμε στους βεβαίως και είναι. Και μην κάνετε μικροπολιτική λοιπόν πάνω στο κομμάτι ότι πέρυσι αυτό. Είμαι από τα 12 και θα σας πω, ούτε θα σας πω λοιπόν υπουργού, δύο πράγματα. Ούτε κύριο Μουζάλο, πέρυσι τέτοια εποχή, στη Λέρο και στην ΚΟ, υπήρχαν 750 και 800 μετανάστες και πρόσφυγες. Φέτος ξέρετε πόσο είναι. 3.500 και 4.500. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, άξιος ο μισθός σας. Αυτό σας λέω. Πολύ απλά. Έχετε εκτροχιάσει την κατάσταση. Η αγωνία σας να φανείτε αριστούς στο εκλογικό σας κοινό. Όχι, κύριε Καλαφάτη. Τα όρια της πολιτικής ευγένειας και της ηθικής. Η αγωνία μου. Η αγωνία μου είναι για τα νησιά. Και αυτή τη στιγμή οδηγείτε τα νησιά στην καταστροφή. Οδηγείτε τα νησιά στην καταστροφή. Δεν το έχετε καταλάβει. Θα... Αυτό κάνετε, λοιπόν, κύριε Καλαφάτη. Τώρα, λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα. Κοινωνική ευαισθησία τώρα. Δεν ωφελεί προφανώς. Δεν ωφελεί. Όμως υπάρχει, σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει ένα πρακτικό, μια πρακτική απάντηση που δεν την έχετε δώσει. Όσο για το άξιο μισθό, το παίρνω πίσω, κύριε Καλαφάτη, έχετε δίκιο. Εντάξει.